centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχει μπερδευτεί όλος ο πληθυσμός. Και εμείς. Α, και εσείς. Α, Δεν είμαστε από την αρχή της όλης κατάστασης με τα διάφορα μέτρα, αλλά ναι, προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη μέρα με τη μέρα. Τώρα, τι είναι αυτό που ισχύει από σήμερα, είπες Έλληνα, μέχρι... Μέχρι 9 Αυγούστου. Πολύ παράξενο και αυτό, από 3 μέχρι 9. Πάντα αυτά τα μέτρα παίρνονται επιλογικά, να δούμε... Α, δηλαδή στις 9 μπορεί να έχουμε, και... να πούμε... Μπορεί να έχουμε άλλα, ναι, μπορεί να έχουμε άλλα δεδομένα. Ξανά μια εβδομάδα, μπράβο. Όπως και αυτό με τα 6 άτομα με τους περιορισμούς, και αυτό είχε παθεί για περίπου για μια εβδομάδα, ναι, και μετά το πήρε παράταση. Μάλιστα. Έτσι δηλαδή κινούνται... Εσείς τώρα έχετε καταλάβει, για να καταλάβουμε όλοι μας, όταν λέμε δεν θα υπάρχουν όρθιοι, επειδή ναι, τη ζεις και τη δουλειά, είσαι ακριβώς τη δουλειά αυτή. Ναι, ναι. Πώς δεν θα υπάρχουν όρθιοι, δηλαδή τι θα γίνεται εκεί? Απαγορεύεται η όρθιοι μέσα στα καταστήματα. Δηλαδή μόνο με χρήση τραπεζοκαθισμάτων ή stand. Μα εδώ μου λέει η Έλενα, υπάρχουν μαγαζιά στην Καστοριά τα οποία δεν έχουν ούτε ένα κάθισμα μέσα. Ναι. Είναι μόνο όρθια. Ναι, αυτά λειτουργήσουν, θα πρέπει είτε να τοποθετήσουν τραπέζια με καθίσματα, είτε stand με σκαμπό. Αυτό. Αλλά εκτός από το μπαρ. Έτσι δεν μπορούν να βάλουν καθίσματα στα μπαρ και να λειτουργήσουν τα μπαρ τους. Χρειάζεται μέσα στον εσωτερικό. Αυτό που ρώτησε η Έλληνα, δηλαδή έχουμε εκεί τα stand. Τα stand. Έχουμε και το μπαρ που έχει τα σκαμπό. Στον μπαρ απαγορεύεται. Στον μπαρ απαγορεύεται. Αυτό είναι ρητό. Απαγορεύεται από την αρχή. Από την αρχή απαγορευόταν και συνεχίζει να απαγορεύεται η χρήση του σκαμπό και το να κάθεται στον μπαρ. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλάβαμε. Δηλαδή όσα καταστήματα δεν έχουν μέσα τίποτα από αυτό που είπα, δηλαδή στάδι τραπέζια, αν θέλουν να λειτουργήσουν, πρέπει να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Τοποθετώντας στάδι και χωρίς βέβαια να υπάρχει στο ενδιάμεσο. Μισό λεπτάκι όμως, Άγγελε. Εδώ υπάρχουν ορισμένα πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή, σηκώνομαι εγώ από το τραπέζι μου να πάω σε ένα άλλο τραπέζι που κάθεσαι εσύ. Ναι. Εκεί με βρίσκει όρθιο. Εγώ τι κάνω εκεί την ώρα, δηλαδή? Πάω τουαλέτα. Με μονομένες περιπτώσεις που θα συναντήσει και ο έλεγχος σε ένα-δύο άτομα να είναι φαντάζομαι στο ενδιάμεσο, δεν θα είναι τόσο αυστηρή. Αλλά τώρα μιλάμε, εντάξει, μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά του. Χρησιμοποιώ το χώρο μου για ορθίους. Είτε το χρησιμοποιώ για καθήμενους. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι η έλεγχη δεν θα είναι τόσο αυστηρή σε αυτό το κομμάτι που λέτε. Δηλαδή να τύχει κάποιος να περπατάει, να μιλάει, ας πούμε. Πιστεύω, αν δεν γίνει τουαλέτα. Προφανώς το κάνω για να αποφύγετε ο συνεχώς. Όχι, εγώ τα πιάνω όλα τα αισθήματα, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Όλα τα ενδεχόμενα, ναι. Λοιπόν, πιστεύετε εκεί στα μαγαζιά τώρα ότι αυτό θα τηρηθεί? Για να μην τρελαθούμε κιόλας λοιπόν, μισό λεπτάκι. Πιστεύετε ότι αυτό το θέμα θα τηρηθεί? Δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Βασικά εδώ στην Καστοριά δεν έχουμε και πολλά καταστήματα τα οποία λειτουργούν μόνο με όρθιους και δεν έχουν stand. Έχουμε όμως πολλά που έχουν λίγα σκαμπό στα stand. Το stand θα λειτουργεί, είναι όρθιος, θεώρησε όρθιος ή καθήμενος? Το stand θα λειτουργεί με τα σκαμπό, φαντάζομαι όμως... Το stand με σκαμπό, ναι, λειτουργεί κανονικά. Είναι λίγα όμως. Είναι λίγα όμως. Ή θα βάλουν περισσότερα με τις αποστάσεις που πρέπει, ή δεν μπορεί να τοποθετήσουν άλλο κόσμο. Έτσι, αυτές είναι οι οδηγίες που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, είναι σχεδόν χειρότερο από τα τραπέζια με τα 6 άτομα, διότι ένα stand χωράει λιγότερο από 6 άτομα. Ναι. Είναι δύσκολη κατάσταση. Προφανώς γίνεται για να αποφεύγει το συναισθησμό στα καταστήματα. Αυτό εμένα. Επειδή τώρα ισχύει και το μάσκα παντού και σε εσωτερικούς χώρους παντού. Δηλαδή, αν είσαι και σε κάθισμα μέσα και με μάσκα. Όχι. Η μάσκα δεν ισχύει για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εννοώ για τους πελάτες. Ναι. Εκεί είναι προαιρετική. Δεν είναι υποχρεωτική. Μάλιστα. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για το προσωπικό. Τώρα εννοείται. Που έγινε για παντού, δηλαδή είναι εκτός από τα καταστήματα. Ναι, τα καταστήματα εστίασης δεν είναι μέσα. Καλά, είναι προαιρετική η μάσκα σε εμάς.
είναι υποχρεωτική σε υπηρεσίες δημόσιες, σε σούπερ μάρκετ, όλα αυτά. Αλλά αυτό, εντάξει, προφανώς μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορεί κάποιος να βγει να φάει ή να πιει το ποτό του και να φοράει μάσκα. Σωστό. Πρακτικά σωστό. Είναι αδύνατο. Έτσι δεν. Δεν είναι. Αλλά είναι προαιρετική. Δηλαδή, κάποιος, άμα θέλει να φορέσει την μάσκα μέσα σε ένα κατάστημα, μπορεί να τη φορέσει. Αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Τώρα, ποια προς είναι το παρόν. Ποια είναι, ναι, μια και δεν είναι υποχρεωτική. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν στα μαγαζιά της Καστοριάς, κύριε Πρόεδρε? Είναι ο ένας πάνω στον άλλον? Είναι αραιά και με τις αποστάσεις? Παίρνουν μέτρα, δεν παίρνουν μέτρα? Τι γίνεται εδώ? Οι έλεγχοι έρχονται? Ελέγχους έχουμε πάρα πολλούς. Και τι κοιτάνε οι έλεγχοι? Σχεδόν καθημερινούς. Κοιτάνε τη χρήση μάσκας, τις αποστάσεις. Και έχουμε πρόστιμα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα, είναι όλοι εντάξει? Από ό,τι γνωρίζω δεν έχουμε μέχρι τώρα, όσον αφορά το Θεός. Θέμα κάποιες βεβαιώσεις παραβάσεων. Συστάσεις και εντάξει, νομίζω οι περισσότεροι των συναδέλφων μας είναι σωστοί απέναντι στον νόμο. Χρησιμοποιούν το προσωπικό, χρησιμοποιεί τις μάσκες του, οι αποστάσεις στα τραπέζια είναι εντάξει. Τώρα εντάξει, πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τώρα δεν μπορώ, και εγώ δεν μπορώ να έχω μια πλήρη εικόνα από όλα τα καταστήματα. Σωστά. Αλλά σε γενικές γραμμές. Πάντως σίγουρα η εικόνα της Καστοριάς είναι καλύτερη από την εικόνα άλλων πόλεων. Αυτά που βλέπουμε σε βίντεο εννοείς, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί εντάξει, και γενικά δεν είναι μόνο για τα καταστήματα μας. Γενικά από ό,τι εγώ μπορώ να διαπιστώσω και άλλοι, ο κόσμος εδώ είναι πιο προσεκτικός. Πολύ πιο προσεκτικός. Βασική απορία, κύριε Γεωργιάδη. Παίρνω, λέτε, από σήμερα μας απαγορεύουν τους όρθιους. Βασική απορία. Έρχομαι λοιπόν και παίρνω το ποτό από το μπαρ. Εντάξει. Και κάθομαι έξω από το κατάστημά σας, όρθιος να το πιω. Έξω από το κατάστημά σας, στο πεζοδρόμιο. Επιτρέπεται ή όχι? Το πεζοδρόμιο δεν είναι δικός μας χώρος. Α. Δεν μπορούμε να. Δεν ανήκει το πεζοδρόμιο στο κατάστημά μας. Για να σας πω τι θα συμβεί λοιπόν από σήμερα στην Καστοριά. Θα παίρνουν το ποτό και θα είναι όλοι έξω από το μαγαζί όρθιοι. Ναι, αλλά προσέξτε, υπάρχουν όμως κόροι και εξωτερικοί, οι πέτροι που τους χρησιμοποιούμε. Εκεί ασφαλώς απαγορεύεται να έχουμε όρθιοι. Ναι, εννοείται εκεί που είναι τα τραπέζια όμως. Εκεί που είναι τα τραπέζια. Ναι. Λοιπόν. Τώρα, αν ο άλλος πάρει το ποτό του και φύγει έξω από το μαγαζί και πάει 10-15 μέτρα. Όχι 10-15, έξω από την πόρτα, στο πεζοδρόμιο. Ναι, προφανώς εκεί θα γίνει σύσταση. Ας πούμε, άμα διαπιστωθούν τέτοια φαινόμενα συνωστισμού, θα γίνει σύσταση στον κόσμο. Στον κόσμο, όχι στο μαγαζί. Όχι στο μαγαζί, ναι, γιατί δεν είναι η πετιότητα του μαγαζιού. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα στην Καστοριά να βλέπουμε τους ανθρώπους να είναι με ένα ποτό στο χέρι, έξω από το κατάστημα, στο πεζοδρόμιο. Όλοι μαζί. Ναι. Δεν είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Ναι. Αυτό ρωτάμε. Θα επιτρέπεται από απόψε το βράδυ ή δεν θα επιτρέπεται? Προφανώς και όχι. Παντού οι συνωστισμοί του κόσμου απαγορεύονται. Τι να πω. Απλά δεν είναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι επαιτειότητα του καταστήματος. Βέβαια, δεν το συνιστάμε κιόλα. Δηλαδή, θα λέμε, ελάτε, πάρετε το ποτό σας και βγείτε έξω. Έχετε μπλέξει κι εσείς, κύριε Γεωργιάδη. Από ότι έχετε μπλέξει. Πάντως πες ότι. Έχετε μπλέξει. Μα απαγορεύεται και το κάπνισμα. Μπορεί δηλαδή κάποιος που είναι μέσα με το ποτό του να βγει αναγκαστικά έξω. Για να καπνίσει. Θα πει, εγώ έχω βγει για να κάνω το σιγάρο μου. Δεν έχω βγει γιατί κάθαμε. Η μία απαγόρευση μετά από. Πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά. Είναι δύσκολη κατάσταση. Και όλα αυτά σε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι που περίμεναν πάρα πολύ να δουλέψουν. Δεν ξέρω, από την κίνηση, κύριε Γιάννη, να το πούμε και αυτό. Με όλους αυτούς τους περιορισμούς, με όλα αυτά τα μέτρα, πώς πάει η δουλειά, κύριε Γεωργιάδη? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι όπως πριν, έτσι. Δηλαδή, άμα συγκρίνουμε το περσινό το καλοκαίρι με το φετινό, δεν θα πούμε ότι είναι το ίδιο. Ωστόσο, πάντα το καλοκαίρι είναι λίγο καλύτερο, ο κόσμος είναι λίγο πιο άνετος. Δηλαδή, βλέπετε κι εσείς από τη διάθεση του κόσμου. Ναι, ναι. Βγαίνει έξω, κυκλοφορεί. Τα μαγαζιά λίγο πολύ δουλεύουν. Ναι, το θέμα είναι τι θα γίνει από το χειμώνα. Από το χειμώνα και μετά. Από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά σε γενικές γραμμές. Σε γενικές γραμμές κάτι γίνεται. Δηλαδή τα μαγαζιά δεν είναι άδεια. Αυτό πρέπει να πούμε. Όχι, έχουν όχι, κόσμο όχι, τα όχι, μαγαζιά. Έχουν. Έχουν, είναι καλοκαίρι ναι. Και έχουν. Απλά κόσμο. Αυτό που λέω δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι σαν πέρσι, γιατί είναι και τα τραπεζοκαθίσματα πιο λίγα, εννοείται. Δεν μπορούμε να χωρέσουμε τον ίδιο κόσμο που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά υπάρχει κινητικότητα. Ωραία. Και τώρα που άνοιξε και ο καιρός και είναι καλύτερος ο καιρός στο τελευταίο διάστημα, γιατί στην αρχή δεν είχαμε σήμα ούτε τον καιρό.
Οπότε... Τώρα παραέγινε, ναι, καλός. Για χαρά να μην έτσι. Να μην έτσι. Είναι ωραία τα καλοκαιρινά βράδια όμως. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει από σήμερα μέχρι 9 Αυγούστου, επαναλαμβάνω. Αυτό το νέο μέτρο, απαγορεύονται οι όρθιοι από σήμερα στα μαγαζιά, να δούμε πώς θα λειτουργήσει, πώς θα πάει και τι θα γίνει και μετά τις 9 Αυγούστου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.